και μας βγήκε και το ρεπορτάζ, γιατί το ψάχνει η Αδαμαντία πολύ καιρό. Είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, πρώην υπουργός από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Παπαθανασίου. Και ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, στέλεχος Δημάρ, να συζητήσουμε και τα πολιτικά μας, αλλά θα μας επιτρέψετε λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Υπουργέ, τώρα εσείς κάνατε τόση σκέψη εκεί. Δεν είναι μόνο η σκέψη που κάναμε, είναι ότι έχουν απλοποιηθεί τόσο πολλοί διαδικασίες που ήταν πραγματικά γραφειοκρατικές σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, σε σχέση με τις αποκαταστάσεις, με τις αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρουν στους πολίτες μας. Λέω πιο δυνατά, αν μπορείτε, ναι, Υπουργέ. Που γιατί... πραγματικά είναι αυτό που ακούω κάτι. Τι να πω. Γελάτε. Γελάω, προφανώς. Γιατί μπορείτε να το φανταστείτε, δηλαδή. Ο ΑΔΜΙΕ συγκεκριμένα έχει κάνει και καταγραφή σπίτι-σπίτι από την πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι του ΑΔΜΙΕ έδωσαν μέσα. Έχει γίνει καταγραφή των σπιτιών προφανώς. Από τον ΑΔΜΙΕ. Και από τον ΑΔΜΙΕ και από το Υπουργείο. Εκεί οι λογαριασμοί πώς έρχονται. Αυτό λέω. Κάποιος λοιπόν δεν έχει κάτι να δει με την κοινωνική ευαισία και συνείδηση που έπρεπε πού πηγαίνουν αυτοί οι λογαριασμοί στην συγκεκριμένη περιοχή και πού όχι. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό, θα βοηθήσετε και εσείς τους κατοίκους τώρα που το ακούσατε. Ευτυχώς ήταν ευχής έργων των υπουργών. Είναι μα έγινε καταγραφή από τον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς και τα συνεργεία του ΑΔΜΙΕ ήταν εκεί, δώσανε μάχη για να αποκαταστήσουν οι άνθρωποι πολύ γρήγορα. Προφανώς γιατί ήταν όλη η περιοχή στο σκοτάδι, επειδή γνωρίζω την περιοχή, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Άρα έχει καταγραφεί, αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι, εσείς που ξέρετε και έχετε κάνει και εξαγγελίες, που δεν έχουν σπίτι πια, είναι καμένο, έτσι δεν είναι, πρέπει να πληρώνουν αυτά τα τέλη. Προφανώς έχουν απαλλαγή από την ποινική από την πρώτη. Από την πρώτη ποινική. Και όχι μόνο για αυτά. Δεν είναι μόνο θέμα απαλλαγή. Εδώ ο άνθρωπος που είδατε στο βίντεο δεν είχε σπίτι ο άνθρωπος και του χρεώσαν την ΕΡΤ. Λες και βλέπει την ΕΡΤ. Θέλω να πω, όχι, θέλω να πω, αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν πρέπει να πληρώνουν τίποτα, έτσι δεν είναι. Τι άμα δεν καταναλώνουν, πώς θα πληρώνουν δηλαδή. Εγώ θέλω να έχω μια δημόσια δέσμευση δική σας ότι θα το ασχοληθείτε με το θέμα. Είναι κρίμα για τους ανθρώπους. Έχουν την καταστροφή του, του έχουν 150 ευρώ η ΔΕΗ. Δηλαδή μιλάμε τρέλα τώρα. Είναι τρέλα. Και ο Βάγγελος ο Μπουρνούς είναι από τους δημάρχους που τρέχουν εκεί. Έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Έτσι, πιστεύω ότι θα το δούμε. Θα το κάνετε. Ωραία. Πάμε στα πολιτικά μας, κύριε Σπίτζη. Υπάρχει μπροστά σας η συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει μια κατηγορία, καταγγελία από τη Νέα Δημοκρατία ότι ουσιαστικά εσείς με μια. Δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση πια μετά την αποχώρηση του κ. Καμένου από την κυβέρνηση να περάσετε μια τέτοια κολοσιαία σημασία συμφωνία. Γι' αυτό ήταν την περασμένη εβδομάδα. Δεν είναι αυτή. Νομίζω όχι, είναι αυτό και ότι δεν φέρνετε τη συμφωνία. Κύριε Σαραντάκο, το την περασμένη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία έλεγε διάφορα τέτοια πάλι. Το λέει ακόμα νομίζω. Θα μας το πει και ο Παναγιώτης. Άμα το λέει, είναι, τουλάχιστον δεν θα είναι στο χώρο του κοινοβουλίου. Θα είναι αλλού. Λοιπόν, έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από το ελληνικό κοινοβούλιο, όπως το ΣΥΣ. Δεν το ορίζει καν το Σύνταγμα αυτό. Σήκωσε το γάντι. Έτσι πολύ υπεύθυνα και λαμβάνοντας και τα ρίσκα που είχε αυτή η ενέργεια, πριν δύο μέρες ψηφίστηκε η κυβέρνηση. Επομένως, πώς δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση. Την πολιτική νομιμοποίηση. Το λέει πολιτικά. Πολιτικά λέω κι εγώ. Ναι, ότι έχετε προφανώς 151, σας λέει ότι είναι με τους διάφορους ανεξάρτητους πάτε. Ναι. Και να κυβερνήσετε και να περάσετε και μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους. Τι εννοείται. Πώς να απαντήσω εγώ τι εννοεί. Είναι πολιτική νομιμοποίηση της Νέας Δημοκρατίας με την ακροδεξιά αγκαλιά να χορεύει ταγκό. Τώρα που ερχόμουν στο στούντιό σας, έλαβα τουλάχιστον τρία μηνύματα απειλητικά για μένα, για την οικογένειά μου κτλ. Τι απειλητικά. Απειλητικά. Θα σας κάνουμε, θα σκοτώσουμε, θα σας... Λοιπόν, όλα αυτά που κάνει η ακροδεξιά, που έκανε στο παρελθόν, συνεχίζει κάνει και σήμερα. Α, για τη συμφωνία των Πρεσπών να μην ψηφίσετε. Βεβαίως. Λοιπόν. Και πραγματικά είναι ένα θέμα αν είναι Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία που ξέραμε. Για εμάς που είμαστε έξω και δεν είμαστε ποτέ Νέα Δημοκρατία. Αν ρωτήσουμε εδώ τον. Πάλτε μια τελεία. Κύριε Παπαδανασίου, σήμερα θα καταθέσετε πρόταση μορφής. Δεν το ξέρω αν θα καταθέσετε πρόταση μορφής. Αυτό είναι απόφαση που θα πάρει ο πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, τη Δευτέρα παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη και βέβαια. Αυτό το οποίο υποστηρίζει καταρχήν η Νέα Δημοκρατία είναι. Και είπε τώρα ο κ. Σπίτζης στο κοινοβούλιο, είμαστε εκτός κοινοβουλίου. Πράγματι, πήρε 151. Πώς τους πήρε. Η πολιτική νομιμοποίηση είναι η εξής. Καλά. Τάζοντας. Τάζοντας. Μισό λεφτάκι. Ναι. Αυτά τα οποία εσείς τότε, αφού ήσασταν εκτός του χώρου, κατηγορούσατε παλιά ότι είχαν γίνει, τα κάνετε και σε τρεις βαθμούς χειρότερο. Τάζεστε κάτι. Τι εννοώ. Κάνουμε υπουργούς αυτούς τους ανεξάρτητους, οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν. Δεν σχολιάζω το ήθος.
Δεν σχολιάζω το ήθος αυτών που τα δεχθήκανε, σχολιάζω όμως την λογική τη δική σας που θυμίζει αυτά που εσείς καταγγέλατε. Ποια δηλαδή? Δηλαδή ότι τάζουν, ότι υπάρχουν αποστασίες, ότι υπάρχουν ταξίματα. Δεν έχει σημασία. Σημασία όμως έχει ότι την πλειοψηφία αυτή την οποία είχατε ανάγκη την πετύχατε με νύχια και με νότα, διαλύοντας και παίρνοντας εκείνους οι οποίοι είναι επιρρεπείς και είναι και. Σε τι να είναι επιρρεπείς? Στο τι, τους πετάς στο καροτάκι και τσιμπάνε για να κάτσουν για δύο μήνες πάνω στην καρέκλα. Σοβαρά μιλάμε. Αυτό το οποίο βλέπει όλος ο κόσμος, άμα δεν το βλέπετε εσείς, δεν φταίω εγώ. Όχι, δεν το βλέπουμε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτή η γελιοποίηση της πολιτικής ζωής που έγινε και ο εξευτελισμός της πολιτικής είναι πραγματικά εσείς ξεκινήσατε. Να θέλετε να ανοίξετε το θέμα αυτό το μεγάλο, το εθνικό, με σκοπό μικροκομματικό να δημιουργήσετε πρόβλημα, υποτίθεται στη Νέα Δημοκρατία που θα είχε πρόβλημα με το μακεδονικό. Δεν σας βγήκε αυτό. Έλεος. Ό,τι έλεος. Έλεος. Δεν σας βγήκε αυτό. Έλεος, δηλαδή. Και τελικά πάτε και κάνετε την αντίστοιχη δηλαδή, κύριε πολιτική. Έτσι όπως τα λέτε τώρα, ο Θεοχαρόπουλος πήρε ανταλλάγματα. Δεν ξέρω τι έκανε ο Θεοχαρόπουλος και δεν θα αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο. Ο Γανέλης πήρε ανταλλάγματα. Εσείς λέτε τώρα για την Κουντουρά λογική και για τον, πώς το λένε, και τον Κόκαλη που είναι στην κυβέρνηση. Και δεν τους άλλαξε. Και να σας πω, μιλάει και ο κύριος Σπίτζης τώρα για ακροδεξιά, ότι δήθεν συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με την Ακροδεξιά, που δεν συνεργάζεται.